I need you to check on the second section in a minute, love. Does anyone see my keys? You're in the drawer, love. Come on. In a minute, really, please. Try that one. All right, well, don't worry, I'm going to be there shortly. Yeah, oh, hang on, Jade. I don't know, love, if I've got time. Sorry, Jade, go on. Once I was a flight risk, slipping through the darkness, but soon I think I will be safe. Out there in the distance, you look like a North Star. Απολογούμε πρώτος. Είναι αυτές οι στιγμές. Απολογούμε πρώτος. Που θυμάσαι του πόσες φορές εγώ, ας πούμε, θα το, να το διακομωτήσουμε λίγο και θα μας πάρουν τα ζουμία πάλι. Μόνο μας πήρανε. Ναι. Και φαντάζομαι και οι τηλεθεατές το ίδιο αισθάνθηκαν. Αυτό που τρέχουμε όλη μέρα να τα προλάβουμε όλα είναι απλά τα πράγματα. Όλη μέρα τρέχουμε για να κάνουμε τη ζωή τη δικιά μας και των δικών μας ανθρώπων καλύτερη. Βεβαίως, αυτό μπορεί να είναι και μια μικρή δικαιολογία γιατί αυτό που κάνουμε, ίσως όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους από εμάς μπορεί να είναι και ευχάριστο, σε κάποιους άλλους όχι. Και δυστυχώς, μέσα στο τρεχαλιτό μας, ναι, πέφτουμε σε αυτά τα λάθη. Και ναι, αισθανόμαστε και άσχημα και αισθανόμαστε και τύψεις και αισθανόμαστε και ένα σφίξιμο στην καρδιά και όταν μας το δείχνουν μέσα σε ένα βιντεάκι των 30 δευτερολέπτων, και είναι λίγο σαν να μου τραβάει κάποιος αυτή. Να σου τραβάει, να μου τραβάει, να μας τραβάει σε όλους. Γι' αυτό γιατί πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά εμάς θέλουν ούτε... Τα καλύτερα σχολεία, τα καλύτερα ποδήλατα, τα καλύτερα αυτοκίνητα, τις καλύτερες διακοπές. Όπως και εμείς, τη μαμά μας θέλαμε και τον μπαμπά μας. Γι' αυτό οφείλουμε να βρίσκουμε τον χρόνο που πρέπει να αφιερώσουμε στα παιδιά και στην οικογένεια. Και εμένα, εγώ νιώθω τύψεις βλέποντας αυτά, διότι πολλά βράδια που γυρίζω αργά στο σπίτι, βρίσκω ένα σημείωμα εκεί που αφήνω το πορτοφόλι, το κινητό και τα κλειδιά από το μικρό. Που είναι μια καλή νύχτα, που είναι κάτι που θέλει να μου πει. Το καταλαβαίνουν μεγαλώνοντας ότι για αυτούς γίνεται όλα, για τα παιδιά γίνονται αυτά. Δηλαδή το τρέξιμο το καθημερινό, το ότι φεύγουμε 7 το πρωί και γυρίζουμε 11 το βράδυ και 12, δεν το κάνουμε για μας, ούτε για την ευχαρίστησή μας. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, καλό είναι γιατί αφυπνιζόμαστε λίγο όλοι όταν βλέπουμε τέτοια βίντεο. Ας το σταματήσω εδώ. Γιατί... Ναι, δεν είναι ότι δεν το θυμόμαστε και τις ώρες που τρέχουμε. Απλώς μερικές φορές οι συνθήκες δεν βοηθούν στο να κάνεις κάτι διαφορετικό. Γιατί έχεις να δώσεις σε λογαριασμό στον εργοδότη σου. Γιατί έχεις να κάνεις τη δουλειά σου για να τελειώσεις το. Περιέργεια. Εμείς έχουμε γεννήσει και κλαίμε. Εσύ, μωρέ, που δεν έχεις γεννήσει, γιατί κλαις. Αισθάνεσαι τύψη εσύ για παιδί που έχεις αφήσει πίσω. Το κοντρόλ κλαίγοντας, γιατί δεν ξέρω. Γιατί το μητρικό ένστικτο σου πάει την πόρτα, Ελένη. Είναι έτοιμη αφού. Δεν ξέρω, Ελένη, τι να σου πω. Είναι πολλά. Πουλάκι μου. Εγώ θα αρχίσω να αισθάνομαι άσχημα που δεν κλαίω τώρα, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω εσύ. Κλάψε λίγο. Τι να κάνω μήνυμα εσύ, αν έχει παρκαδόρο. Θα πιω το καφέ της παρηγοριάς.